είπαμε τη δήλωση του Ιρλανδού που αφορούσε τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Βαρουφάκη. Όμως 6 και 5, για όσους παρακολούθησαν προσεκτικά την εκπομπή σου, θα ακούσανε τον Αντώνη Ατζολέτο, τον πολιτικό συντάκτη που καλύπτει την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ, να αναφέρει ακριβώς τη διάψευση του κυρίου Δραγασάκη. 6 και 5. Ήτανε 10 λεπτά αφού του είπατε την αρχική δήλωση, κύριε Μαλέλη, όπως επίσης μπορώ να σας πω και άλλα που δεν νομίζω ότι έχει σημασία να τα πούμε στον αέρα. Όπως για παράδειγμα θα έχετε δει από το πρωί ότι έχει βγει δήλωση του κυρίου Φλαμπουράρη απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά είδαμε μόνο τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση με τον κύριο Βαρουφάκη. Όλα θα τα παίξουμε. Ναι, να την παίξετε. Να μείνετε ήσυχος, κύριε Σακελαρίδα. Μια μισή ώρα μετά τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη θα παίξετε την απάντηση του κυρίου Φλαμπουράρη. Κύριε Διευθυντής Ειδήσεων, όταν γίνεται. Σίγουρα δεν είμαι Διευθυντής Ειδήσεων, με ενδιαφέρει αντικειμενική ενημέρωση των τηλεθεατών μέσα από μέσω έγκριτων τηλεοπτικών σταθμών όπως ο δικός σας. Κύριε Σακελαρίδη, η αντικειμενική ενημέρωση μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς. Απλά ξεχνάμε το κάτι από όλους. Είναι αυτό η δουλειά μας, είναι το επάγγελμά μας, είναι το ήθος μας. 6 και 5 λοιπόν, 5 λεπτά από την έναρξη της εκπομπής, ο Αντώνης Ατζολέτος, ο πολιτικός συντάκτης, είπε τη διάψευση. Εντάξει, τα βιντεάκια θέλω να υπάρχουν. Σας πω ειλικρινά ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε αντικειμενικοί σε αυτό το κανάλι. Πάντοτε το κάνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύβεται, ακόμη και πίσω από μια παράληψή μας. Και η δήλωση λοιπόν του Φλαμπουράρη και όλες οι δηλώσεις που κάνουν θα τις παίξετε. Δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα. Μα έπαιξε η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη στην αρχή του δελτίου και θα την παίξετε τη δήλωση του κυρίου Φλαμπουράρη που απαντάει στον κύριο Μητσοτάκη μια μισή ώρα μετά. Μα τι μου λέτε τώρα, κύριε Μαλέλη. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να μπω σε μπορεί να υπάρχουν και δηλώσεις εκπροσωπών. Με δεδομένο ότι η μία δήλωση είναι μακράν προγενέστερη της δεύτερης. Ακούστε να δείτε. Τεχνικά είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζω. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες υπάρχουν και από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από αυτή την πλευρά καμία σκοπιμότητα. Προσπαθούμε να κάνουμε σωστά και δεοντολογικά τη δουλειά μας. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή είστε νέος άνθρωπος, πραγματικά εκτιμώ, μην προσπαθείτε να υποκαταστήσετε τον δημοσιογράφο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Και όλοι οι δημοσιογράφοι με τους οποίους προσπαθώ να μιλάω καθημερινά γνωρίζουν ούτε καν την παραμικρή υπόδειξη σε κανέναν, ούτε προσπαθώ να σας δώσω μια χαλκευμένη ενημέρωση. Θέλω να ξέρετε, όμως, κύριε Μαλέλη, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου. Όταν βγάζετε σιπεράκι χωρίς εισαγωγικά, Βαρουφάκης τέλος τη διαπραγματεύσεις αναλαμβάνει ο Δραγασάκης, χωρίς εισαγωγικά επαναλαμβάνω για να αναφερθεί ότι είναι δήλωση, είναι λογικό και εμένα να με παίρνουν τηλεθεατές του Sky και να με ρωτάνε τι είναι αυτά που λέει ο Sky. Εσείς... Εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για να βοηθήσω έτσι τις κύριε Σακελαρίδη, επιτρέψτε μου να κάνω μια ερώτηση. Σταμάτη Μαλέλη, αν θέλεις... Είπα ότι on camera ο Αντώνης Ατζολέτος διάβασε 6 και 5 και αυτό είναι το κουμέντα, έχουν καταγραφεί. Άρα θεωρώ ότι είστε λίγο υπερβολικό. Σταμάτη Μαλέλη, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Σακελαρίδη. Κύριε Σακελαρίδη, καταλαβαίνω καλά, δεν είχατε εσείς ο ίδιος την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο μέρος της εκπομπής? Το έχω δει όλο από την αρχή, σας πληρώνω. Α, το έχετε δει όλο από την αρχή. Εντάξει, τελείως, okay. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τότε προφανώς έχετε δει ότι έγραφε και δήλωση βόμβα. Σταμάτη Μαλέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, γεια σας. Ναι, το έλεγε, δήλωση βόμβα, το έλεγε αυτό, από τον ΙΠΙΚ, με τα μικρούλια από κάτω. Εντάξει, από κοιτάξτε, κάτω. Μεταξύ ημών και ημών και οι δύο το παιχνίδι της επικοινωνίας. Το ξέρουμε αρκετά καλά. Εσείς ενδεχομένως και λίγο καλύτερα, τουλάχιστον θα έπρεπε λόγω θέσεως και πιστεύουμε πως έτσι είναι. Είμαστε καλυμμένοι από το σουπεράκι από κάτω. Βλέπω όμως το σημερινό και θα μου επιτρέψετε, προσπαθώντας γενικά τα πράγματα στη ζωή αλλά και στη δημοσιογραφία, να τα βλέπω με έναν ανθρώπινο και αισιόδοξο και θετικό τρόπο. Εγώ αντιμετωπίζω τη συγκεκριμένη περίσταση με το εν λόγω σούπερ ως μια καλή ευκαιρία που παρουσιάστηκε για να έχουμε αυτήν τη συζήτηση που είχαμε. Μακάρι να την έχουμε και από κοντά, κύριε Μπογδάνη. Θα το ήθελα πολύ. Αν ΦΠΑ λοιπόν, να έρθω λίγο στα τεχνικά κλιμάκια, κύριε Σακελαρίδη. Πρέπει να δώσουμε break.